Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια άλλη αντιπαράθεση με αθλήματα. Ποιο το θέλει. Ποδοσφαίρο. Μπάσκετ. Λοιπόν, τι θα αρχίσει. Τι είναι εσύ. Ωραία. Πρέπει ότι είχαμε δει. Λοιπόν, στο μπάσκετ υπάρχει επαγγελματικό τμήμα στο μπάσκετ. Λέγεται NBA. Παίζουν όλοι οι καλύτεροι μπασκετμπολίστες στον κόσμο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τέτοιο. Μουντιάλ. Βασικά το Μουντιάλ και Euro υπάρχει και Champions League υπάρχει. Ναι, μόνο από το ποδόσφαιρο δεν έχει και τόσους διαστημένους στο μπάσκετ. Μέση, Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, ενώ αυτούς που ζουν τώρα, ενώ αυτούς που ζουν τώρα, είχε. Α, ναι. Προηγούμενος μας. Αυτούς που ζουν τώρα λέω εγώ. Ναι, και ο Μαραντόνα να ζει. Ενώ αυτούς που έχουν σταματήσει να το ζουν τώρα. Μαραντόνα. Ναι. Μαραντόνα. Ναι, μόνο Μαραντόνα. Που είναι εξίσου καλός με τον Μάρτιν Τζόρνταν. Άρα είναι ίσα. Καλά. Εντάξει, πάντα στο μπάσκετ και έχει πιο εύκολο να τα καλάθια. Ενώ στο ποδόσφαιρο που θα τρέχει από την δομή στην κοινότητα στην αλήθεια. Ενώ έχει καλύτερα. Έτσι κάνεις εσύ. Έτσι κάνεις εσύ. Αλλά έχει καλύτερα. Είναι γιατί βάζουμε γκόλ. Ξέρεις πως δούκες χωρίς να βάλει γκόλ. Ναι, ακριβώς γι' αυτό δεν είναι και τόσο ωραίο. Ενώ στο μπάσκετ δεν είναι τόσο ωραίο. Πέντε παίκτες σε κάθε ομάδα. Δεν έχει τόσο πολλούς κανόνες. Και βαριέσαι. Νομίζεις. Κι όμως. Νομίζεις. Δεν νομίζω καθόλου. Αυτό, βασικά, αυτό που νομίζω είναι ότι το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω. Είναι το ποδόσφαιρο είναι πολύ, μα πολύ καλή. Θα βγει μόνο του. Γεια σας.